you mm -hmm. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Και πάλι κοντά σας με την εκπομπή Αθήνα Ατική Ελλάδα. Μια εκπομπή με κριτική απόψεις αλλά και προτάσεις. Φίλες και φίλοι, το θέμα των ημερών δεν είναι άλλο από το θέμα του COVID-19 και το θέμα φυσικά των εμβολιασμών. Έχουμε χωριστεί τρόπον την σε δύο στρατόπεδα. Σε αυτούς που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο και το έχουν κάνει ήδη, και σε αυτούς που αρνούνται και δεν θέλουν να το κάνουν για τους δικούς τους λόγους. Και εδώ υπάρχει ένα ηθικό αλλά και νομικό ζήτημα. Ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πιθανόν για τους επόμενους μήνες. Μπορεί και είναι νομικά επιτρεπτό να υποχρεωθεί κάποιος παρά τη θέλησή του να κάνει ένα εμβόλιο. Μπορούν να τεθούν απαγορεύσεις και περιορισμοί σε αυτούς που δεν θα κάνουν τα εμβόλια ή μήπως θα πρέπει απλά να δοθούν κάποια κίνητρα σε ορισμένους ούτω ώστε να παρακινηθούν να το κάνουν. Και το επόμενο ερώτημα που βγαίνει είναι το εξής. Κάποιος ο οποίος δηλώνει ότι δεν θέλει να εμβολιαστεί και η πολιτεία τον παρακινεί και κατά κάποιο τρόπο τον σπρώγνει να κάνει αυτό το εμβόλιο. Εάν τυχόν υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και πολύ περισσότερο εάν αυτός ο άνθρωπος χάσει τη ζωή του και αποδοθεί ο θάνατός του σε κάποιο από τα εμβόλια τα οποία έχει κάνει είτε την πρώτη είτε τη δεύτερη ή και ενδεχομένω όπως λένε και την τρίτη δόση που μπορεί να γίνει το φθινόπωρο εάν η πολιτεία θα έχει κάποια ευθύνη για το συμβάν αυτό. Δηλαδή για τον θάνατο που μπορεί να επέλθει σε κάποιον που δεν ήθελε να κάνει το εμβόλιο αλλά τον εξανάγκασε κατά κάποιο τρόπο η πολιτεία με τα μέτρα τα οποία έλαβε. Δηλαδή και για να γίνω πιο σαφής μπορεί να του έχουν τεθεί ενός αρνητή του εμβολίου περιορισμοί στη δουλειά του. Μπορεί ενδεχομένως να έχει απειληθεί με απόλυση από τη δουλειά του ή να του έχει πει ο εργοδότης του είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι εταιρεία, είτε είναι το δημόσιο και έχουμε εδώ ένα τεράστιο, όπως ξέρετε, δημόσιο τομέα ότι θα του αλλάξει κάποιο πόστο και θα το βγάλει από την σημερινή του θέση για να τον τοποθετήσει ακριβώς επειδή δεν δέχεται να εμβολιαστεί σε μία άλλη θέση, στα μετόπιστεν όπως λέμε. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι εγώ δεν είχα σκοπό να κάνω το εμβόλιο αλλά με τα μέτρα αυτά που θεσπίζει η κυβέρνηση εξαναγκάστηκα παρά τη θέλησή μου για να μην χάσω τη δουλειά μου ή για να μην χάσω τη θέση μου στην εργασία μου να κάνω το εμβόλιο αυτό. Σε αυτή την περίπτωση λογικά θα πρέπει για οποιοδήποτε δυσμενές αποτέλεσμα η πολιτεία να έχει κάποια ευθύνη. Τώρα βέβαια θα μου πείτε τα δικαστήρια θα επιδικάσουν αποζημιώσεις σε κάποιον ο οποίος θα προσφύγει κατά του κράτους, κατά του δημοσίου λέγοντας ότι εγώ ήμουν αρνητής του εμβολίου και η πολιτεία, το κράτος με υποχρέωσε να το κάνω και έπαθα αυτή τη ζημιά ή αν στραφούν στη δικαιοσύνη οι συγγενείς κάποιου που ομιγέννητο θα χάσει τη ζωή του εξαιτία του εμβολίου Ας στραφούν λοιπόν αυτοί κατά του κράτους, κατά του δημοσίου για ηθική βλάβη λέγοντας ότι ο άνθρωπός μας, ο συγγενής μας έχασε τη ζωή του εξαιτίας του εμβολίου που έκανε και το οποίο ο ίδιος δεν ήθελε να κάνει αλλά πίστηκε ή εξαναγκάστηκε λόγω μέτρων που λήφθηκαν από την ίδια την πολιτεία. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο νομικό θέμα και το ζήτημα αυτό θα απασχολήσει το δικαστικό κλάδο και φυσικά όλους τους νομικούς της χώρας. Φίλες και φίλοι, η πανδημία ήρθε για να αλλάξει πολλά πράγματα και βέβαια η ζημιά την οποία έχει υποστεί η εθνική οικονομία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια μπορεί να έχουν δοθεί χρήματα σε πολλές κατευθύνσεις, όμως ας μην ξεχνάμε ότι έχει απορριθμιστεί γενικά η ελληνική οικονομία όπως και οι οικονομίες των περισσότερων κρατών. Έχει απορριθμιστεί λοιπόν η οικονομία και κυρίως έχει πληγεί ο τουρισμός, ο οποίος θεωρείται η βαριά βιομηχανία της χώρας. Χρόνια φωνάζω, φίλες και φίλοι, ότι ο τουρισμός είναι ένα ευαίσθητο, ένα ευάλωτο προϊόν. Ναι, μεν εμείς στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια στον τουρισμό. Έχουν γίνει εκατοντάδες, μπορώ να πω χιλιάδες επενδύσεις στον τομέα αυτό και απασχολούνται εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, ειδικά την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όμως το τουριστικό προϊόν εξαιρετικά ευάλωτο. Και δεν είναι μόνο η περίπτωση αυτή που μας έτυχε δυστυχώς της πανδημίας. Είναι και μια περίπτωση μιας απειλής πολέμου, αποτυχών κάποιο γείτονα. Είναι μια περίπτωση ομιγέννητο κάποιου σεισμού, κάποιας θεομηνίας και οτιδήποτε άλλο μπορεί να πλήξει το ευαίσθητο τουριστικό μας προϊόν. Γι' αυτό θα έπρεπε να φροντίσουν οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών να μην αποβιομηχανιστεί η χώρα. Σε αυτό το σημείο φίλε και φίλοι θα ήθελα να περάσω σε ένα άλλο θέμα, ένα θέμα που όμως έχει αναδείξει η εκπομπή Αθήνα ατικη Ελλάδα. Είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους και είναι το θέμα των διατηρητέων κτηρίων. Και διατηρηταία κτίρια έχουμε στην Αθήνα, ειδικά στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσα, στα Προάστια, στον Πειραιά, σε όλους τους νομούς της χώρας, αλλά και στα νησιά μας. Και τα διατηρηταία, φίλες και φίλοι, είναι ένα πρόβλημα, γιατί τα περισσότερα είναι πολλών δεκαετιών κτίρια, έχουν εγκαταλειφθεί για οικονομικούς και πρακτικούς λόγους από τους ιδιοκτήτες τους και καταραίουν. Και συχνά έχουμε φαινόμενα με καταρρεύσεις αυτών των κτηρίων και δυστυχώς υπάρχουν και περιστατικά πολύ δυσάρεστα όπως αυτό με δύο μαθητές που έχασαν τη ζωή τους στη Σάμο από ένα τέτοιο κτίριο που κατέρευσε και τους καταπλάκωσε. Δείτε ένα σχετικό βίντεο και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια και το τέλος της εκπομπής. 14 Δεκεμβρίου στο Μεταξουργείο κατέρευσε η στέγη ενός παλιού κτηρίου και έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο το οποίο σχεδόν καταστράφηκε. Πούμε ότι υπάρχουν σε πάρα πολλέ περιοχέ τη χώρα προβλήματα με τέτοια εγκαταλελειμμένα κτίρια. Ε, να πούμε ότι θα πρέπει να δούμε ποιο ακριβώ θα αποζημιώσει τον άνθρωπο ο οποίο υπέστη αυτή τη σοβαρή ζημιά στο αυτοκίνητό του. Και να θυμίσουμε ότι από ένα τέτοιο κτίριο στη Σάμο, το οποίο έπεσε από το σεισμό, έχασαν τη ζωή, του, τη ζωή τους δύο παιδιά. Είδατε το βίντεο, φίλε και φίλοι τη εκπομπή, διατηρηταίο εντό εισαγωγικών το κτίριο αυτό στο μεταξουργείο μέσα στο Δήμο Αθηναίων κατέρευσε η στέγη, καταπλάκωσε ένα αυτοκίνητο που ήταν νόμιμα παρκαρισμένο στο δρόμο κάτω από αυτό το κτίριο και ευτυχώς δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Όμως, δυστυχώς σε άλλες περιπτώσεις, από τέτοιες καταρρεύσεις παμπάλαιων εγκαταλελειμμένων κτιρίων έχουμε θρηνήσει και ανθρώπινες ζωές. Είδατε και ένα πολύ μικρό τμήμα από το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Τατιάνα Στεφανίδου στην εκπομπή Τη Live στον Αλφα, όπου παρουσίασε αυτό ακριβώς το θέμα με το παμπάλαιο εγκαταλελειμμένο κτίριο του Μεταξουργείου. Φίλες και φίλοι, μεγάλο και τεράστιο το πρόβλημα αυτό και δυστυχώς η πολιτεία καθυστερεί και δεν δίνει τη λύση που πρέπει δεν απελευθερώνει αυτά τα κτίρια ούτω ώστε να γκρεμιστούν και στη θέση τους να γίνουν καινούργια κτίρια τα οποία θα είναι αξιοποιήσιμα εμπορικά και κατοικήσιμα. Και με αυτό το καθεστώς το οποίο υπάρχει τις τελευταίες δεκαετίες χαλάει φίλες και φίλοι και η εικόνα της πρωτεύουσάς μας, της Αθήνας που είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο όμως, τελείωσε ο χρόνος που είχα σήμερα στη διάθεσή μου. Σας ευχαριστώ πολύ που για μία ακόμη φορά παρακολουθήσατε την εκπομπή μου «Αθήνα, Αττική Ελλάδα». Το πλήρες αρχείο των εκπομπών «Αθήνα, Αττική Ελλάδα» μπορείτε να το βρίσκετε στη σελίδα μας στο YouTube με το τίτλο «Αθήνα, Παύλα», www.atikipavla.gr καθώς και στην προσωπική μου σελίδα στο YouTube www.sotirismetaxas.gr Φίλες και φίλοι, εδώ τελείωσε ο χρόνος μου. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Γεια σας.